Και για αυτούς από τις 5 Δευτέρου, από την περασμένη Δευτέρα, είναι η ίδια πλατφόρμα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τράπεζες και δημόσιο. Εδώ μιλάμε όμως για χρέη προς δημόσιο και ταμεία σε 120 δόσεις. Και όπως μας λέγανε πολύ έμπειροι φοροτεχνικοί, να σας πω παιδιά, από μόνο του ένα γεγονός είναι, δηλαδή είναι μοναδικό το γεγονός ότι μπορεί να ρυθμίσεις τα ληξιπρόθεσμα χρέη σου μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό από μόνο του είναι σωτήριο. Μιλάμε για γιατρούς, για όλα τα ιατρικά επαγγέλματα, για δικηγόρους, για λογιστές, φοροτεχνικούς, για δημοσιογράφους, για όλα τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, για γεωπόνους, γεωλόγους. Όλοι αυτοί λοιπόν, και όσοι αμείβονται με μπλοκάκι, όσοι εργάζονται λοιπόν και αμείβονται με μπλοκάκι και κόβουν μπλοκάκι και έχουν ΦΠΑ, χρωστούν ΦΠΑ στην εφορία ή εισφορές στον ΕΦΚΑ, μπαίνουν όλοι λοιπόν στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Είναι στην πράξη, στην πράξη να δούμε αν το ιστότοπο, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, πάμε στην πράξη στην λοιπόν πράξη, να δούμε τι λοιπόν, γίνεται. Το θέμα είναι να δούμε τι γίνεται. Νίκο, λοιπόν, το θέμα είναι πώς μπαίνεις, έτσι. Μιλάμε λοιπόν για τον ιστότοπο www.k.gov.gr. Εκεί μπαίνεις λοιπόν και βάζεις τους κωδικούς του τάξης και θα μας πει τώρα ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, ο κύριος Κουρμούσης, περίπου έτσι τα πρώτα βήματα, γιατί εδώ δεν κάνουμε, δεν είμαστε λογιστές. Ο καθένας για να μπορέσει να τα ρυθμίσει όλα αυτά, σίγουρα θα χρειαστεί και τη βοήθεια του λογιστή του. Καλημέρα και από μένα. Εκ μέρους του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, να εγκαινιάσουμε και αυτή την πλατφόρμα που δέχεται τη ρύθμιση των χρεών των ελευθερών επαγγελματιών προς το δημόσιο. Αν θέλουμε να δείξουμε, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Έχουν γίνει όλοι οι σχετικοί αυτοματισμοί. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Βάζουμε τους κωδικούς του τάξης που έχουμε ήδη για τις φορολογικές δηλώσεις. Είναι αυτό που βλέπουμε, Άτζη. Συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Γραμματέα. Σωστό, είναι αυτό που βλέπετε. Μπράβο. Ωραία. Ναι, συνεχίστε. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Ορίστε, εδώ μόλις βάλαμε τους κωδικούς και μας βρίσκει ότι είμαστε το τάδε άτομο. Επιβεβαιώνουμε τα στοιχεία μας αν κάποιο λείπει, τα στοιχεία επαφής. Στην αρχή λοιπόν και μας ζητάει όμως και κάποια, θέλουμε εδώ το κλειδί, είναι και η οικονομική μας κατάσταση, έτσι. Εδώ συμπληρώνουμε όλα τα οικονομικά στοιχεία. Ήδη όμως θα διαπιστώσετε ότι φέρνει αυτόματα τόσο από το τάξης όσο και από το ΚΕΑΟ του Υπουργείου Εργασίας των Ενίων Φορέα. Αυτό, δηλαδή αυτό που λέει είναι ότι θα βρεις έτοιμα αυτά που χρωστάς, έτσι, δεν θα ψάχνεσαι. Σωστό. Θα βρεις έτοιμα λοιπόν τις οφειλές σου. Από εκεί και πέρα, ποιο είναι το κλειδί όταν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, έσοδα-έξοδα. Τι έχουμε πει, ότι η προϋπόθεση είναι να έχεις μία από τις τρεις τελευταίες κερδοφόρα, όχι λειτουργική κερδοφορία, έτσι, στις μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Όταν λέμε λειτουργική κερδοφορία, το έχουμε ξαναπεί, δεν μιλάμε για κερδοφορία. Δηλαδή, λειτουργική κερδοφορία έστω και ένα ευρώ, αν εγώ δεν είχα όλα αυτά τα βάρη στην πλάτη μου του παρελθόντος, θα μπορούσα να λειτουργήσω την επιχείρησή μου. Αυτό σημαίνει λοιπόν λειτουργική κερδοφορία. Από εκεί και πέρα, κοιτάνε τα οικονομικά κριτήρια. Ποια είναι το εισόδημά σου, κύριε Κουρμούση? Το εισόδημα και η περιουσία να μην είναι μεγάλα, διότι τότε δεν μπορείς να ωφελήσεις από αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση που περιλαμβάνει 120 δόσεις προς το δημόσιο και διαγραφή προστίμων και προς αυξήσεων. Δηλαδή, παιδιά, ουσιαστικά όταν θα μπει στις 120 δόσεις, σου κουρεύουν πρώτα πρόστιμα και προς αυξήσεις. Αυτό είναι το βασικό, μάλιστα, έτσι. Δηλαδή, παίρνουν το χρέος σου, τα κουρεύουν αυτά και αυτό που θα μείνει θα πρέπει να μην ξεπερνά το οκταπλάσιο των καθαρών εισοδημάτων σου. Έχω χρέος 40.000 ευρώ. Τότε το εισόδημά μου θα πρέπει να είναι 5.000 ευρώ. Τότε μπαίνω στη ρύθμιση. Και όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, η συνολική περιουσία μου δεν θα πρέπει να ξεπερνά, να είναι μεγαλύτερη δηλαδή, από το 25πλάσιο της οφειλής που έχω να ρυθμίσω. Δηλαδή, αν έχω πάλι 40.000 ευρώ χρέος, η συνολική περιουσία μου θα πρέπει να είναι έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, είναι εμφανές ότι εδώ πάει ο νόμος να βοηθήσει.
βοηθήσει τους βιώσιμους. Όμως, παιδιά, πολύ σημαντικό και πρέπει να σας το πω, δεν σημαίνει ότι αυτός που έχει κατεβάσει ρολά δεν μπορεί να μπει στη ρύθμιση, έτσι. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι αυτή είναι και η καινοτομία του νόμου. Δηλαδή, δίνω δεύτερη ευκαιρία να ξεφύγει από το φάσμα της πτώχευσης και αυτός που κατέβασε ρολά. Αν τη χρήσιμε όλες τις πληροφορίες, τα στοιχεία και το ρεπορτάζ που δίνεις. Σύστησέ μας όμως όλη την παρέα. Όλη την παρέα σου εκεί, γιατί είναι ο κύριος Μπακαλέξης. Πλέον αρμόδιους να μας τα εξηγήσουν οι ίδιοι. Τώρα θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπακαλέξη που είναι διοικητής του ΕΦΚΑ, να μας πει λοιπόν, γιατί ξέρετε ότι όλα τα επαγγέλματα, κύριε Μπακαλέξη, ελάτε, όλα τα επαγγέλματα λοιπόν δεν μπαίνουν με τη μία, έτσι, δεν μπορούν από τις 5 Δευτέρου μπαίνουν όλοι, να μας πει τις ειδικές κατηγορίες πρώτα απ' όλα. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σας. Να πω ότι τα τεχνικά σχεδόν τα είπαν οι αρμόδιοι. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι είναι μια ρύθμιση ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με διαγραφή χρεών, με διαγραφή προστήμων και επίσης το άλλο που θέλω να πω είναι ότι για να αποκομίσουν το σύνολο των ωφελιών οι συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, οι μεν ελεύθεροι επαγγελματίες μπαίνουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας στην πλατφόρμα. Οι ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ, δικηγόροι, γιατροί και μηχανικοί από τις 19 Μάρτη. Και οι αγρότες από το μήνα Μάιο. Θέλω και πάλι να προτρέψω όλους να μπουν. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία που μπορούν, τους δίνει τη δυνατότητα επανεκκίνησης στη δραστηριότητά τους. Εύχομαι τα καλύτερα και ή δυνατόν να ενταχθούν όλοι στην πλατφόρμα. Ωραία. Θα μας μιλήσει τώρα, θα δείτε, θα έρθει μαζί μας ο κύριος Θεοδόρου που είναι διευθυντής της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων που έχουν ξεπεράσει και τα 100 δις, έτσι, τα χρέη στην εφορία. Και αυτό που θα σας πω εγώ, λοιπόν, είναι που σας έλεγα πριν, ότι αρκεί να κάνεις έναρξη λειτουργία στην εφορία, βέβαια αυτό σημαίνει και κάποια έξοδα, να ανοίξεις βιβλία και ακόμα και αν έχεις κατεβάσει ρολά, λοιπόν, μπορείς να μπεις σε αυτή τη ρύθμιση. Κύριε Θεοδόρου, το θέμα είναι αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε, το μείζον είναι ότι μόλις μπεις, το πιο βασικό είναι ότι σταματά να σε καταδιώκει η εφορία. Δηλαδή γλιτώνεις από κατασχέσεις, πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Όλα από τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξες. Σημασία, καλή σας μέρα. Εκπροσωπώ την ΕΔΕ, είμαι η αρμόδια υπηρεσία που θα χειριστεί τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Να μην ξεκινήσω από αυτά που απαλλάσσονται. Να δώσουμε λίγες συμβουλές φορολογούμενους για να είναι σωστή στην όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι γεγονός ότι η ΑΔΕ και αντίστοιχα το ΚΕΑΟ στηρίζει όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι για πρώτη φορά το κράτος μπαίνει σε μια τέτοιου είδους διαπραγμάτευση με τρεις βασικούς πιστωτές πέραν αυτών, όπως ξέρετε, για όλο τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τράπεζες και δημόσιο. Και θεωρούμε ότι είναι μια διαδικασία η οποία αυτούς που σοβαρά ενδιαφέρονται θα τους βοηθήσει. Λέω σοβαρά διότι τα στοιχεία που δίδονται επεξεργάζονται. Ο κάθε ένας φορολογούμενος, και εφόσον μιλάμε τώρα για ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει να γνωρίζει ότι έχει τη δυνατότητα να υπαχθεί σε 120 δόσεις. Πλην όμως πρέπει να έχει υπόψη του ότι το 120 είναι το μέγιστο. Η επεξεργασία των στοιχείων που θα δώσει θα βγάλει την βιωσιμότητά του. Το αποτέλεσμα της βιωσιμότητάς του μπορεί να τον οδηγήσει και σε έναν μικρότερο αριθμό δόσεων. Όμως θα έχει γλιτώσει προς αυξήσεις, δηλαδή το 95% προς αυξήσεων, το 85% αντίστοιχα των προστήμων, και θα μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία η οποία θα του δίνει τη δυνατότητα να μην υπάρχει ποινική δίωξη, να μην υπάρχουν τα μέτρα κατασχέσεων και το πρότιστο θα του δώσει μια δυνατότητα να αναβιώσει όλη του την διαδικασία για τα χρέη του. Άρα θα έχει μια σταθερότερη ρύθμιση με ό,τι ευνοϊκά αποτελέσματα θα έχει. Και να σας πω ότι το πιο βασικό είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι η δεύτερη φουρνιά, έτσι, μετά από τους επιχειρηματίες. Η τρίτη είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Ήδη το σχέδιο είναι έτοιμο. Περιμένουν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το πράσινο φως από την Τρόικα. Αμέσως λοιπόν μετά το Πάσχα, παιδιά, τελικά θα δείτε όλη την Ελλάδα σε αυτή την πλατφόρμα που μπορεί να σηκώσει πάνω από 200.000 αιτήσεις ταυτόχρονα την ίδια χρονική
στιγμή. Γιατί οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι μπορεί να μην χρωστούν ΦΠΑ, όμως έχουν πρόβλημα με τον έμφυα και τον φόρο εισοδήματος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, Άτζη, τον κύριο Πιτσιλή. Πάνω από 2,5 δις ευρώ στην εφορία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πιτσιλή, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Είναι ο έτερος από τους εμπλεκόμενους. Θα μας εξηγήσει τι γίνεται με τις 120 δόσεις. Καλημέρα, κύριε Γενικέ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να πω πρώτα απ' όλα να πω ότι λυπάμαι που δεν κατάφερα να είμαι εκεί κι εγώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ένα πολύ βαρύ κρύωμα με έχει κρατήσει στο σπίτι σήμερα. Περαστικά σας. Περαστικά. Ευχαριστώ εντάξει. Πολύ. Λοιπόν. Είναι όμως εκεί ο κύριος Θεοδόρο, ο οποίος ήδη σας έδωσε κάποιες λεπτομέρειες. Είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας η οποία θα χειριστεί αυτές τις αιτήσεις. Εγώ από την πλευρά μου να χαιρετήσω το νέο αυτό βήμα στη διαδικασία του εξαδικαστικού συμβιβασμού, την πλατφόρμα, το άνοιγμα της πλατφόρμας και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Το έχουμε πει από την αρχή ότι αυτό το έργο είναι ένα πολύ σύνθετο έργο προς όφελος και της οικονομίας και εν τέλει και των δημοσίων εσόδων, διότι το να δώσουμε μία ανάσα στους συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να είναι συνεχείς αλλά δεν τα έχουν καταφέρει λόγω της παρατεταμένης κρίσης, είναι κεφαλαιώδες, είναι κρίσιμο και πιστεύουμε ότι μακροπρόθεσμα θα ωφελήσει και τα δημόσια εσόδα. Πιστεύετε, κύριε Πιτσιλή, ότι οι προϋποθέσεις που υπάρχουν για την ένταξη στις 120 δόσεις έτσι όπως τώρα αναλύονται θα διευκολύνουν και θα μπορέσουν έτσι πολλοί άνθρωποι να μπουν στη διαδικασία αυτή και να εξοφλήσουν τα ληξιπρόθεσμά τους? Κοιτάξτε, ο νόμος αυτός είναι στημένος σε μια συγκεκριμένη λογική, είναι στημένος σε μια λογική, αν θέλετε, βιωσιμότητας. Και έγινε, τώρα ίσως δεν είμαι εγώ ο πιο αρμόδιος από όλους να τα πω, αλλά ακριβώς στήθηκε στη λογική ότι όλοι όσοι θα μπορούσαν να προχωρήσουν εάν τους απαλλάσαμε από τα χρέη τους, έχουν την ευκαιρία να το κάνουν και πρέπει να ξεχωρίσουν από εκείνους οι οποίοι υπό οποιασδήποτε συνθήκες δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Νομίζω λοιπόν ότι ο νόμος υπηρετεί πολύ καλά αυτή τη λογική και το πλαίσιο είναι σε αυτή τη λογική. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει πολλά βήματα. Από την άλλη πλευρά όμως έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες για να είναι αυτή η διαδικασία αυτοματοποιημένη. Χαίρομαι που βλέπω ότι αυτό έχει ήδη προχωρήσει και έχει υλοποιηθεί μέσω της σχετικής. Αυτοί οι οποίοι βεβαίως, κύριε Πιτσιλή, έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και δεν δραστηριοποιούνται πια, αλλά έχουν υποχρεώσεις, δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτές τις 120 δόσεις. Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν έχουν την κερδοφορία. Και εκεί είναι ένα ζήτημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που κλείσαν την επιχείρηση πιθανότατα την κλείσαν γιατί είχαν πρόβλημα. Αν πήγαιναν όλα καλά και ωραία, δεν θα τις είχαν κλείσει τις επιχειρήσεις. Εντάξει, αυτό σας ξαναλέω είναι θέμα σχεδιασμού του νόμου για το οποίο η φορολογική διοίκηση δεν είναι αρμόδια. Εγώ θα έλεγα ότι σε πρώτη φάση πρέπει, γιατί αυτό δεν είναι ένα κομμάτι που αρχίζει και τελειώνει τώρα, σε πρώτη φάση πρέπει να δοθεί η ανάσταση αυτούς που ήδη λειτουργούν, να πάρει μπροστά η οικονομία και νομίζω ότι θα βρεθούν λύσεις και για τους επόμενους. Να ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πιτσιλή. Άτζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε όλους τους καλεσμένους. Ήταν μεγάλη χαρά μας που έγινε από την εκπομπή αυτό. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Συγκέντρωση έκανε η Άντζη και μάζεψε κόσμο. Μπράβο, πολύ κόσμο. Και ήταν άνοιξη πλατφόρμα έτσι για να δούμε πώς ακριβώς γίνεται σε αυτή την εκπομπή. Πάμε απευθείας στο Δημήτρη από εκεί, τον συνάδελφο, να μας δώσει τη διεθνή επικαιρότητα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε από τη Συρία. Στη Συρία, δυστυχώς, τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει πάλι 100 βυθυμάτων αμάχων στα περίχωρα της Δαμασκού από επιχειρήσεις και κυρίως από αεροπορικές επιδρομές των κυβερνητικών δυνάμεων. Έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 229 άνθρωποι. Το ίδιο συμβαίνει λίγο πολύ, Κώστα, και στην Ανατολική Συρία, όπου διεξάγονται επιχειρήσεις τόσο της Τουρκίας αλλά και ο συνασπισμός που ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, χτυπώντας τζιχαντιστές. Και εκεί έχουμε άμαχους θύματα. Γενικά αυτό έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία. Ο ΙΕ έχει ζητήσει να σταματήσουν οι αψιμαχίες και οι μάχες στη Συρία για ένα μήνα. Κάτι που Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το καθεστώς Άσαντ το θεωρούν ουτοπικό να γίνει αυτή τη στιγμή. Πριν από λίγο ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας ζήτησε να σταματήσουν οι αεροπορικές επιδρομές στα περίχωρα της Δαμασκού και να ανοίξει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος για να υπάρξει ανακούφιση από τις δυνάμεις του ΟΗΕ και από γιατρούς και να τους να υπάρξουν πρώτες βοήθειες για τα θύματα εκεί τα οποία είναι πάρα πολλά.
Μένει να δούμε τι θα γίνει. Πάντως τα τελευταία 24 ώρα είναι πραγματικά μια κόλαση στο εσωτερικό της Συρίας. Η οποία δεν συνηθίζεται αυτή η πραγματικότητα. Πώς συνδέεται τώρα οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες με την αδερφή του Κίμ?